Κύριο, μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Από Χαλκιδική τηλεφωνώ. Α, ναι, σκοτώθηκε στη δουλειά. Λέγει. Ναι. Καταρχήν, είχε τη στο φίλο στο Λευτέρη του Δούκα. Πού είναι ο Λευτέρης? Τι κάνει εκεί? Εδώ Χανιώτη. Καλά, καλό περνάει το πουλάκι μου. Ναι. Καλό περνάει. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι λες. Σου βγάζω το καπέλο, δεν μπορώ να πω κουβέντα. Ούτε η Ειρήνη χρειάζεται το πάω, ούτε τίποτα από αυτά τα παλτά εδώ πέρα. Όπως το είπες. Θα πάρει παίχτες, αν θέλει να ανεβάσει την ομάδα, επίτευο θα πάρει κεντρώους παίχτες. Μπροστά και γκολ κάνει και διεισδύσεις έχει και ένας με έναν έχει και φαντασία έχει και κάθε την πάσα έχει, ό,τι θες έχει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνε, σου βγάζω το καπέλο. Άμα είναι να βγάλω, ξέρω εγώ, Προμήθεια από τη μεταγραφή του Βιερίνια, να πω ναι ρε παιδιά, δεν έχω να βγάλω, γιατί να πω, δηλαδή τα 5 και τα 6 γκολ που θα σου βάλει ο Χοντρόλης που θα έρθει να πούμε με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε, τα βάζει κι άλλος. Ο Μάτος με έβαλε 5 ρε, ο Μάτος με έβαλε 5 πέρσι. Ακριβώς. Συνεχίζεις, ευχαριστώ πολύ. Δώσε χαιρετίσματα τον Δούκα, κάνουμε κανένα σπάρινγκ πέστον στα γεράματα. Είσαι πιο μεγάλος από αυτό. Όχι, αυτός με περνάει ένα χρόνο ο Λευτέρης σε μένα. Αποκλείεται, ναι. 49, ο Λευτέρης είναι του 72 γεννησής. Φύγε ρε, κρύβει χρόνια ο Δούκας, ψέματα λέει. Κρύβει χρόνια, στο λέω εγώ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Επόμενος κύριος, ναι.